Αυλαία στην εξεταστική για τα Τέμπη, χωρίς ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Για απόπειρα εκμετάλλευσης μιλά ο Μητσοτάκης, στον Άριο Πάγο το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκλονιστική περιγραφή της 36χρονης που προσπάθησαν να βιάσουν δύο Σομαλί μέσα στο σπίτι της στα Εξάρχεια. Συνελήφθη ο ένας ανθρωποκυνηγητό για τον δεύτερο. Πρεμιέρα σήμερα για τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή σε Παπαγεωργίου και Αχέπα στην Θεσσαλονίκη. Διαμαρτύρονται γιατροί και νοσηλευτές. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυλαία έριξε η Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών, με το πόρισμα αυτής να συζητείται την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, χωρίς πάντως να υπάρχει αναφορά σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Τα κόμματα δεν κατάφεραν στην χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο, με αποτέλεσμα κατά πλειοψηφία να περάσει το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας που εντοπίζει ευθύνες κυρίως σε όσους εμπλέκονταν με την κίνηση των τρένων. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Κολοβάτσιο. Βλέπετε και τον Άρη Λάμπο, διότι τα ανησυχητικά περιστατικά στον σιδηρόδρομο έναν χρόνο και πλέον μετά το δυστύχημα των Τεμπών πυκνώνουν και προβληματίζουν ιδιαίτερα για τις συνθήκες που επικρατούν. Ξεκινώ από εσένα, Γιώργο, για να δούμε τι έγινε και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις και οι φωνές της Ζωής Κωνσταντοπούλου εκτόξευσαν στα ύψη την ένταση χθες στην τελευταία συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ολοκληρώθηκε γι' αυτό το λόγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν με τις ψήφους των μελών της πλειοψηφίας εγκρίθηκε το πόρισμα, όπως είπες και εσύ, της Νέας Δημοκρατίας. Το πόρισμα είναι πολυσέλιδο, έχει 723 σελίδες και καταγράφει τις 7 μοιραίες παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας από το σταθμάρχη Λάρισας και τους δύο μηχανοδηγούς. Περιγράφει δηλαδή το δυστύχημα ως ανθρώπινο λάθος. Σύμφωνα με την πλειοψηφία, επιβεβαιώθηκε από όλους τους μάρτυρες που είχαν καθίσει στην Επιτροπή ότι αν είχαν τηρηθεί αυτές οι 7 μοιραίες παραβιάσεις, δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα. Τέλος, το πόρισμα τονίζει ότι δεν υπήρξε παραμικρή προσπάθεια συγκάλυψης. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από λίγο κατέθεσε το πόρισμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι υπήρξε και τηλεφώνημα για βόμβα και για περισσότερο από μία ώρα εκενώθηκε το κτίριο. Τώρα, στο πόρισμά του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο στο ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη και ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεση, όπως είπαμε, και την κατέθεσε το φάκελο στη δικαιοσύνη για να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κ. Κώστα Καραμαλή. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κολοβάτσιο για το ρεπορτάζ. Στον απόϊχο της ολοκλήρωσης των εργασιών της Εξεταστικής για τα Τέμπη και εν μέσω των καταγγελιών της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη επεσήμανε ότι μόνο η δικαιοσύνη είναι αυτή που μπορεί να δώσει απαντήσεις. Πάντως, η αυλαία της Εξεταστικής έκλεισε επεισοδιακά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να κλέβει την παράσταση. Το τελευταίο το οποίο θέλουμε είναι ο δημόσιος διάλογος να πέσει θύμα φημών, fake news. Στον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς, αναρωτιέμαι. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι και οργίζομαι. Τώρα αυτή η περιβόητη ιστορία ότι υπήρχαν βαγόνια. Το οποίο τι έγινε, εξαερώθηκαν αυτά τα βαγόνια. Εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Καταθέσαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε εντοπίσει ποινικές ευθύνες στον κύριο Καραμαλή. Ζητούμε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ας αφήσει λοιπόν τα ψέματα ο Πρωθυπουργός, ας αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει να λέει ψέματα και να επιτίθεται στην αλήθεια. Κύριος Δημητριάδης. Μίλησε κανείς. Τραμπούκιζε και απειλούσε βουλευτές, υπαλλήλους της Βουλής, θύμιζαν εποχές Χρυσής Αυγής. Και κάτι τελευταίο. Επειδή δεν έχει... Δεν είστε εξέδρα, σοβαρευτείτε. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε. Και σε ό,τι αφορά εμάς το ΠΑΣΟΚ, θα το κάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το πιθανότερο είναι πως το έγκλημα θα είχε θαυθεί. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη λήξη των εργασιών. Θέλουμε να συνεχιστούν εργασίες. Αποκαλύφθηκε εντελώς ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αφιλότιμη πολιτικά. Η ευθύνη έχει ένα όνομα και αυτό το όνομα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά σας δίνουμε μόνο μία υπόσχεση. Τίποτα, κανείς
και καμία δεν θα ξεχαστεί. Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αποκαλύψεις είναι καθημερινές για το πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα που ήρθε στη δημοσιότητα να δείχνει αμαξοστοιχεία στις ΣΕΡΕΣ Άρη Λάμπο να περιμένει σε διάβαση για να περάσουν από τον δρόμο τα φορτηγά. Γιώργο, επειδή έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο, ναι, θα σας πω ωστόσο ότι θα δούμε εικόνες που πραγματικά δεν τις περιμένεις αν σκεφτείς ότι η χώρα έχει στεγματιστεί από αυτή την ανίποτη σιδηροδρομική τραγωδία. Είναι βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί από την καμπίνα του μηχανοδηγού, κοντά στις ΣΕΡΕΣ. Φτάνει στην ισόπεδη διάβαση, ένα φορτηγό περνάει από τη διάβαση, δηλαδή αντί να σταματήσουν τα οχήματα, σταματάει το τρένο και μετά από λίγο άλλο ένα φορτηγό περνάει. Και τελικά κατεβαίνει ο υπάλληλος της αμαξοστοιχίας με το κίτρινο γυλαίκο, προκειμένου να κάνει σήμα στα αυτοκίνητα να σταματήσουν ώστε να προχωρήσει και το δρομολόγιο. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η κατάσταση επικρατεί σε πάνω από 20 τέτοια σημεία στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τους μηχανοδηγούς, λόγω του ότι οι μπάρες σε αυτές τις διαβάσεις είναι χαλασμένες. Πηγές του ΟΣΕ αναφέρουν ότι αναμένουν να πάρουν τα ανταλλακτικά προκειμένου να επισκευαστούν αυτές οι βλάβες στις διαβάσεις. Οπότε, μέχρι τότε, η εικόνα που βλέπετε στο βίντεο είναι η στάνταρ διαδικασία για τις αμαξοστοιχίες. Δηλαδή, πηγαίνουν τα τρένα με πολύ χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια, εάν δουν σε κάποιο σημείο, όπως βλέπετε στην εικόνα, ότι περνούν οχήματα, κατεβαίνει ένας υπάλληλος προκειμένου να τους κάνει σήμα, ξαναανεβαίνει και συνεχίζουν. Και όπως είπαμε, αυτό είναι σχεδόν σε 20 σημεία σε όλη τη χώρα, στη Βόρεια Ελλάδα. Και μόνο η απάντηση που δίνεται από τον ΟΣΕ ότι περιμένουμε τα ανταλλακτικά και τα ανταλλακτικά δεν έχουν έρθει. Οπότε μέχρι τότε κάπως πειραματιζόμαστε. Νομίζω ότι δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και πόσο διαρθρωτικό είναι όσον αφορά τον σιδηρόδρομο. Που βεβαίως έχει κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των οδηγών. Ευχαριστώ πολύ τον Άρη Λάμπο.